Ρε, άμα κερδίζουμε την Κυριακή, το πήραμε το πρωτάθλημα. Ναι, έχετε ακόμα διαγωνιστικές, περίμενε. Κάθε χρόνο τα ίδια λέτε. Να σου πω, και το έξω δικό μας είναι. Πάμε να δούμε εδώ με τη μαλακία τώρα. Κοίτα ρε μαλάκα. Όχι ρε. Πήγαινε μέσα. Στήκω ρε Κώστα. Τι έγινε στον Αμούρα, πώς πάει το κεφάλι? Εντάξει, έχω λίγη ζαλάδα, αλλά εντάξει. Για πες μου. Τι να σου πω. Τα κάλαντα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις, ρε. Σαλαμούρα, κόψε τις μαλακίες. Έχω δύο πτώματα μέσα και θέλω να ξέρω τι συνέβη. Πέρα από την αλήθεια που βλέπεις, πέρα από την αλήθεια που ακούς, που διαβάζεις, που αισθάνεσαι, πέρα από την αλήθεια του θήτη και του θύματος, υπάρχει και μια άλλη αλήθεια. Όταν ο άνθρωπος ξεπερνάει τα όρια του και ο χρόνος χάνει τη σημασία του. Όταν η στιγμή γίνεται μια ολόκληρη ζωή, μια λεπτή κόκκινη γραμμή και όλα ενώνονται και το τέλος συναντάει την αρχή, αυτός είναι ο κόκκινος κύκλος. Αλήθεια σου λέω. Δεν ξέρω να πούμε τι έγινε. Έχω κανένα λόγο να σου πω ψέματα? Το Δημήτρη το Λάμπρο τον ξέρεις? Ποιος είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Με δουλεύεις ρε Σαλαμούρα. Εμένα βρήκες να δουλέψεις. Πριν 3 χρόνια που σε είχαν πιάσει το γαλάτσι σε εκείνο το διαμερισματάκι, ποιον είχες δικηγόρο? Α, ναι, μπράβο το... ναι, μπράβο, εκείνο το... Το ξέρω, το... Τη γυναίκα του Θεοδόρα, την ξέρεις? Αυτή φταίει για όλα. Όλα εύκολα είναι για σένα, Σαλαμούρα, όλα εύκολα είναι. Όλοι οι άλλοι τα κάνανε σε τίποτα, πρέπει να γεθώ! Άμα την γνωρίσεις, θα καταλάβεις τι σου λέω. Την έχω γνωρίσει. Και τι μου λες τότε? Υπάρχει κάτι που να μην μπορεί να κάνει αυτή? Αυτή μπορεί να σε κάνει ότι γουστάρει. Ετοιμάζομαι να βγω. Για ψώνια, ξέρεις. Θέλεις κάτι? Καλά έκανες. Οκ, θα πούμε το βράδυ. Φιλάκια μου. Πάει. Δημήτρη. Τζενούλα. Φεύγεις? Ναι, μου έτυχε μια δουλειά. Θα γυρίσω καμιά ώρα, δεν αργήσω. Με θες κάτι? Όχι, απλά περνούσα και σκέφτηκα να τα λέγαμε λιγάκι. Συμβαίνει τίποτα? Θες να μιλήσουμε? Όχι έτσι, όχι για δουλειά, για να πούμε τα δικά μας. Έχουμε να μιλήσουμε εσύ και εγώ ούτε που θυμάμαι από πότε. Τώρα, να κανονίσουμε κάτι αύριο, μεθαύριο. Οκ, εντάξει. Έφυγα. Γεια σου. Λάμπρο το Σαλαμούρα, ψάχνω. Δεν θα το βρείτε τέτοια ώρα εδώ. Στα Μπιλιάρδα είναι. Στα Μπιλιάρδα, είναι κάπου εδώ κοντά. Ευχαριστώ. Τι το θέλετε? Για δουλειά. Δουλειά. Δικηγόρος του είμαι. Πάλι πλεξίματα έχει. Ευχαριστώ.
Ούτε μήνα δεν έχει που βγήκε από τη φυλακή. Ακόμα δεν έμαθες να παίζεις. Ω, πού είσαι μεγάλε. Καλά. Καλά. Κούκλα. Μια χαρά παιδιά για το φίλο μου από εδώ. Περιποιημένη, ε. Τον καλύτερο δικηγόρο και το καλύτερο παιδί στην πιάτσα. Πώς και από τα μέρη μας, μεγάλε. Εσένα έψαχνα. Αυτό το κατάλαβα. Θέλω να μιλήσουμε. Κερνάς, ε. Έχω μείνει στεγνός τελείως. Κράτησέ το, έχω κι άλλο. Λοιπόν, τα νέα σου. Έχω ένα πρόβλημα και θέλω τη βοήθειά σου. Άμα μπορώ, εγώ για σένα ξέρεις. Παντρεύτηκα πέρυσι. Έλα, ε, μπράβο, να ζήσετε. Εκείνη τη χείρα πήρες που στην έπεφτε, πώς τη λένε, τη Τζέννη. Τζέννη δεν τη λέγανε που είχε και γαμό τα φράγκα να πούμε. Αυτή δεν είναι η Τζέννη. Αυτή είναι. Καλή Τζονούλα, δεν λέω, έχει και το παραδάκι της. Καλά, όχι, τους λείπουνε κιόλας. Άμα θες να βαφτίσεις το παιδί και ψάχνεις με νό. Δεν έχουμε παιδί και δεν παντρεύτηκα την Τζέννη. Παντρεύτηκα μια άλλη. Θεοδώρα τη λένε. Α. Πάντως από μένα να ζήσετε. Γι' αυτό ήρθα να σε βρω. Επειδή. Θέλω να μην ζήσουμε. Άρε, Σαλαμούρα, με δουλεύεις βραδιάτικα. Τι σε δουλεύω, μωρό, σοβαρά μιλάω. 10 χρόνια που σε ξέρω, ρε, όλο μαλακίες μου λες. Σοβαρά σου μιλάω, να πούμε. Στο σταυρό που σου κάνω, να μην ζω αύριο. Έτσι, στην ψύχρα, εκεί που καθόμασταν, αυτό μου είπε. Να τη σκοτώσεις. Ναι. Τη Θεοδώρα, ρε. Ναι, τη Θεοδώρα. Αυτή τη μουνή. Ε. Την Κομενάρα. Και εσύ τι του είπες. Καλά, μιλά σοβαρά τώρα. Θέλω να πεθάνει. Τη θέλω νεκρή. Να πω μια μαλακία. Για λέγε. Πες, ας πούμε, ότι η γυναίκα σου έχει γκόμενο. Και σου τα φοράει κανονικά. Και μάλιστα, όχι γκόμενο. Αλλά γκόμενος, αβέρτα. Και ξεσκίζεται να πούμε και σε έχει κάνει ρεντίκολο σε όλη την κοινωνία. Και περνάς, ας πούμε, εσύ από το δρόμο και όλοι λένε, κοιτάξτε ένα μαλάκα, ρε, και γελάνε. Εγώρισε την πουτάνα να πάει στο διάολο. Τι κάθεσαι και σκέφτεσαι σοβαρά τώρα. Τη θέλω νεκρή. Αυτή η γυναίκα ή θα είναι δικιά μου ή δεν θα είναι κανενός. Θέλω να πεθάνει. Και θέλω να το κάνεις εσύ. Εγώ. Εγώ. Εγώ δεν κάνω τέτοια και το ξέρεις. Να πάω να βρεις αυτούς που τα κάνουνε. Θέλω να φαίνεται σαν διάρρηξη. Γι' αυτό σε χρειάζομαι. Ε, τότε εντάξει. Να έρθω να στα ανοίξω το σπιτάκι, αλλά μετά βάλε άλλον να την κάνει τη δουλειά. Ρε παιδί μου, γιατί μου το δυσκολεύεις, ε? Μα καλά τώρα σοβαρά μιλάς. Αποκλείεται, δεν μπορώ. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, το ξέρω, σου χρωστάω. Και ότι χωρίς εσένα θα ήμουν τώρα, αλλά δεν γίνεται. Πέρα από αυτό, σου ζητάω σαν χάρη. Σαν φίλος προς φίλο. Ρε, εσύ κούκλα είναι. Και δεν είναι από τις καλές. Στην αρχή όλα ήταν εντάξει. Αλλά έπρεπε να το καταλάβω. Έπρεπε να δω ο μαλάκας γιατί με ήθελε. Ναι, αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Μπορείς. Ρε, εσύ Δημήτρη, δεν πάει ούτε μήνας που βγήκα, εντάξει. Και δεν έχω καμιά όρεξη να ξαναπάω εκεί μέσα και μάλιστα φωνιάς. Αφού σου λέω ότι θα είναι όλο στημένο. Εσύ δεν θα κάνεις τίποτα άλλο, θα πατήσει μόνο τη σκανδάλι. Ρε, πουστή μου.
Ξέρεις ότι σου χρωστάω τα πάντα και το εκμεταλλεύεσαι. Λαμπρό, χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Θα σου δώσω και λεφτά. Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, εντάξει. Ναι. Έλα, Λάμπρος εδώ. Ο Σαλαμούρας μου. Ρε, ηλίθεια σπίτι μου πήρες. Μην τρελαίνεσαι, ρε δικαί μου. Από κάτω το τηλέφωνο σε παίρνω. Τι μας πέρασες να πούμε. Δεν μου λες. Αυτά που μου έλεγες το πρωί, τα εννοούσες. Δεν έλεγες μαλακίες. Και βέβαια τα εννοούσα. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν, θέλω ένα πενιντάρικο. Χιλιάρικα, ρε δικαί μου, ευρωπαϊκά. Αλλιώς να πας να πάρεις τίποτα Αλμπάνια στην κάνω τη δουλειά. Εντάξει, σου χρωστάω. Αλλά αυτά που ζητάς είναι δύσκολα πράγματα. Και που σε μπορεί να χρειαστώ και δεύτερο άτομο. Αυτό ξέχασέ το. Εντάξει, όχι δεύτερο άτομο, αλλά τα 50-50. Είναι δικαί μου. Δηλαδή τα συμφωνήσατε. Δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά. Ξέρεις πόσες φορές με έχεις ξελασπώσει. Και από λεφτά, ό,τι έχετε ευχαρίστηση που λένε. Του χρωστούσα. Και υπάρχει και ένα πράγμα στη ζωή που το λένε λόγος. Αν με εννοείς. Και για πότε το ήθελε. Βιαζότανε πολύ. Σαν ας πούμε να μην πήγαινε άλλο, κάπως έτσι. Ήταν τρελαμένος τελείως. Στην αρχή δηλαδή ήτανε, λες και θα μου δίνε το όπλο να πήγαινε εκείνη την ώρα. Αυτός σας έδινε το όπλο. Αυτός μου το έδωσε. Αλλά ύστερα δεν μου είπε για πότε το ήθελε. Σε εκείνη τη φάση δηλαδή δεν μου είπε πότε. Πήρα κάτι λεφτά μπροστάτζα. Και μου είπε να περιμένω μερικές μέρες. Κάτσε ρε Σαλαμούρα, κάτσε. Αυτό δεν το κατάλαβα. Θα το κανόνισε αυτός είπε. Κάτι ήθελε να κάνει, κάπως να το φέρει. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Θα μου τηλεφωνούσε, θα μου έλεγε είμαστε εκεί, είμαστε έτοιμοι, ξέρω εγώ. Έλα και κάνε τη δουλειά σου. Άρα, Σαλαμούρα. Εγώ σε ήξερα για διαρρήκτη της συμφοράς και εσύ μας βγήκες πληρωμένος φωνιάς. Προοδεύεις. Θυμάσαι ένα φόρεμα που σου είχα πει ότι ήθελα να πάρω για τη δεξίωση. Ναι, μπράβο. Το βρήκα. Ναι. Και μου πάει πολύ, αλλά είναι λίγο ακριβό. Λίγο ακόμα. Λίγο πιο ακριβό. Εκεί είσαι, μπράβο. Ναι, αυτό. Να το πάρω. Μωράκι μου, σε λατρεύω. Φιλάκια, θα τα πούμε μετά. Bye.
Την κακομαθαίνεις πάντως. Τόσα λεφτά για ένα φόρεμα. Ακόμα και δικά της να δουν. Πολλά είναι. Τον τελευταίο καιρό, ξέρεις, δεν τα πάμε και τόσο καλά. Το ξέρω. Φαίνεται. Φαίνεται. Δεν ξέρω για τους άλλους. Σε μένα πάντως φαίνεται. Τόσα χρόνια σε ξέρω. Σε έχω μάθει απ' έξω και ανακατατά. Ναι. Έχω συνέχεια μια εντύπωση ότι δεν έκανα καλά που την παντρεύτηκα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι η συμπεριφορά της είναι αυτή που πρέπει. Και δεν μιλάω για τα λεφτά, δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Αλλά όσο να είναι, λείπω κι εγώ συνέχεια από το σπίτι. Αυτή είναι μια πάρα πολύ όμορφη γυναίκα, αρέσει, πολύ κοινωνική. Πολλοί κόσμος θα ήθελε να είναι μαζί της. Δηλαδή, υποψιάζεις ότι... Τζενή, άμα σου πω ότι έχει φτάσει στα αυτιά μου, θα φρίξεις. Για ξενοδοχεία ακούω, πολλά ονόματα ακούω. Δεν ξέρω πού έχει μπλέξει. Δεν ξέρω πού θα πάει το πράγμα, δεν ξέρω. Ξέρεις, Δημήτρη, ανησυχώ πολύ για σένα. Τώρα είναι καιρός να αφοσιωθείς στη δουλειά. Έχεις κάνει μεγάλα ανοίγματα και... Δεν πιστεύω να εννοείς. Κοίτα, τα χρήματά σου είναι απόλυτα εξασφαλισμένα. Οποιαδήποτε στιγμή θες μπορείς να... Όχι, όχι. Δεν εννοώ κάτι τέτοιο. Αφού το ξέρεις πως εκτιμάω και σε αγαπάω και σαν φίλο και σαν συνεργάτη και σαν άνθρωπο. Εννοώ ότι... Δεν σου αξίζει εσένα κάτι τέτοιο. Δεν... Σου αξίζουν καλύτερα πράγματα. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Δεν ξέρω. Το διαζύγιο το σκέφτεσαι? Το σκέφτηκα κι αυτό, αλλά... δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Δεν είναι και εύκολο. Ναι. Καταλαβαίνω. Τζενή. Πάντως ευχαριστώ, ειλικρινά. Ευχαριστώ που κάθεσαι, μ' ακούς, μου δίνεις προσοχή. Τι είναι αυτά που λες? Εμείς είμαστε φίλοι. Έλα, Λάμπρος εδώ. Σου είπα να μην παίρνεις τηλέφωνο σπίτι μου, στο είπανε ή όχι? Ξεκόλανε άνθρωπε καμιά ώρα, σου λέω. Μην τρελαίνεσαι, από καρτοτηλέφωνο σε παίρνω. Αν συνεχίσεις έτσι, θα χαλάσει δουλειά. Τώρα αυτό να το πάρω για απειλή. Ή θα κάνεις ό,τι σου λέω, ή ας το ξεχάσουμε καλύτερα. Οκ. Okay. Στο είπα και την άλλη φορά. Δεν θα παίρνεις τηλέφωνο σπίτι μου. Θα σε πάρω εγώ όταν κανονίσω. Σύμφωνοι. Οκ. Okay. Ωραία. Λέγε τώρα, γιατί με κουβαλείς εδώ? Τίποτα. Απλά ήθελα να σου πω ότι η γυναίκα σου, εκτός από κουκλάρα που είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Τι θα πει τώρα αυτό? Είναι εντάξει ρε παιδί μου η γυναίκα, ούτε γκόμενος υπάρχει ούτε τίποτα. Και εσύ που το ξέρεις? Έκανα μια μικρή ερευνούλα και... Τι ερευνούλα ρε μαλάκα? Κανόνισε να μου χαλάσει τη δουλειά με τις ερευνούλες σου. Ηρέμησε ρε άνθρωπε. Δεν σε νοιάζει να πούμε άμα η γυναίκα σου είναι εντάξει ή όχι? Μπορεί να... Σαλαμούρα, στο λέω για τελευταία φορά. Συμφώνησες να κάνεις κάτι ναι ή όχι? Ναι. Ωραία. Να είσαι έτοιμος για το κανονίσω και ας ερευνούλες στην πάντα. Να πεις δηλαδή ότι δεν τον ενδιαφέρει να είναι γκόμενο η γυναίκα του? Εγώ μόνο έτσι μπορώ να το εξηγήσω. Αλλιώς πες με εσύ. Μαλακίες λες τώρα? Γιατί λέω μαλακίες? Γιατί ρε Σαλαμούρα, πού το ξέρεις εσύ αν δεν είχε γκόμενο αυτή πριν κάνα μήνα, πριν κάμια εβδομάδα, πριν κάνα 2-3 μέρες? Επειδή έτυχε εσύ να την παρακολουθείς κάνα 2-3 ώρες την ώρα που ψώνεις, γιατί να ψωνίζεις? Δεν μας δουλεύεις τώρα, ρε. Για κάτσε, για περίμενε. Άμα είχε γκόμενο, δεν θα μιλάγανε μαζί στο τηλέφωνο? Αυτή μόνο με τον άντρα της μίλησε. Έλα, ρε, λες μαλακίες τώρα και κάθομαι και σ' ακούω.
μας προέκυψε ο κύριος Αλαμούρας ειδικός, detective. Λοιπόν, έχεις να πεις τίποτα άλλο, γιατί έχω και δουλειές τώρα. Έχω, πώς δεν έχω. Άντε, γιατί αρχίσαμε τσαντίζεις. Είπες πως την είδες, ε. Δεν είναι πολύ όμορφη. Να σε μουρλένει τελείως. Κάνεις εκεί, ρε γυφτό. Κατάμα κάτω. Άιτε να χαθείς. Άρε, Σαλαμούρα, ψάρακας. Μια ζωή ψάρακας, ρε. Τι γίνεται, πώς πάνε τα κέφια μας σήμερα? Ξέρω εγώ. Καλά. Εγώ πάντως καλύτερα σε βλέπω. Εσύ πώς αισθάνεσαι? Για να το λες. Καλύτερα θα είμαι. Τι αποφάσισες να κάνεις τελικά? Δεν ξέρω. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Εγώ πάντως θα κάνω αυτό που μπορώ. Δηλαδή? Θα σε πάρω να πάμε για φαγητό. Ετζανούλα, δεν ξέρω. Α, δεν θέλω αντιρρήσεις. Έχω κλείσει τραπέζι και τα έχω όλα έτοιμα. Το μόνο που έχεις να κάνεις εσύ είναι να έρθεις. Εντάξει. Άντε, μπράβο. Δεν μπορώ να σε βλέπω έτσι. Τζανή. Θέλω να ξέρεις ότι... Ξέρω. Δεν χρειάζεται να πεις τίποτα. Εγώ είμαι εδώ και όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα τα πούμε. Συγγνώμη, χάσατε κάτι? Μήπως χάσατε τα κλειδιά σας? Γιατί αν χάσατε τα κλειδιά σας, μπορώ να βοηθήσω. Ευχαριστώ, δεν χρειάζεται. Τι είναι αυτό? Με συγχωρείτε. Τι, hey, τι κάνεις στο αυτοκίνητο? Φύγε από το αυτοκίνητο. Να το βάλω και μπροστά.
Τόσο εύκολο είναι. Μα αυτά ναι, με τα καινούργια είναι λίγο πιο ζόρικα, αλλά εντάξει. Να σας πω, να βάλετε κανένα συναγερμό ή εκείνη τη μαγκούρα που βάζει στο τιμόνι. Και να το παρκάρετε μακριά από μένα. Δεν θα ρωτήσω που τα ξέρετε όλα αυτά. Μα δεν ασχολούμαι πια. Την πάτησα μια φορά και... Ναι, αλλά τα σύνεργα, σύνεργα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να σας πω, εκείνο το χτυπηματάκι στο φτερό, άμα θέλετε έχω ένα γνωστό μου μάστορα, μπορεί να σας το κάνει χαρτί. Της δικής σας δουλειάς. Ναι. Όχι. Αυτός είναι εντάξει, ναι. Πού είναι? Εδώ πιο κάτω. Μπορούμε να πάμε παρέα. Όχι, δεν κοιμάμαι. Λοιπόν, είμαστε οκ για σήμερα το βράδυ, έτσι. Μετά τις 12 περιμένεις τηλέφωνο μου. Έχεις το κινητό σου ανοιχτό. Ναι. Κατά τα άλλα, όπως είπαμε, τα λεφτά και τα κοσμήματα είναι στο έπιπλο αριστερά μόλις μπεις. Τα παίρνεις και φεύγεις. Κοίτα, μην ξεχάσεις να τα πάρεις. Καήκαμε χωρίς αυτά. Ότι θα είσαι στην τουαλέτα, ισχύει. Ισχύει. Με κλειδώνεις και φεύγεις. Συναγερμός δεν υπάρχει και για την κλειδαριά σου έχω πει. Έλα. Ναι, θα γίνει διάρρηξη. Μετά θα γίνει διάρρηξη. Σημασία έχει να μην κάνεις το ρίγο μπαίνοντας. Καλά, αυτό δεν με απασχολεί. Αλλά τι σε απασχολεί? Είσαι σίγουρος ότι θες να το κάνω αυτό το πράγμα? Ποτέ δεν ήμουν πιο σίγουρος. Έφυγα. Εγώ είμαι έξω από τη φάση. Τι θα πεις έξω από τη φάση? Θα πει είμαι έξω. Βρες άλλο να κάνει τη δουλειά. Τώρα μην ξαναρχίζουμε, τα είπαμε αυτά. Δεν μπορώ να το κάνω, ρε παιδί μου. Σοβαρά μιλάω. Ρε Λαμπρό, τώρα γιατί γίνεσαι μαλάκας? Δεν τα συμφωνήσαμε? Δεν πήρες και λεφτά? Θα τα δώσω πίσω. Αλλά αυτό που θες δεν πρόκειται να το κάνω. Πρέπει να το κάνεις. Στο ζητάω σαν χάρη, σαν πάρ το πως θες, δεν με νοιάζει. Αλλά πρέπει να το κάνεις. Πρέπει να με βοηθήσεις. Θα σου δώσω όσα μου ζητήσεις, αλλά πρέπει να έχω τη βοήθειά σου. Τι να σου πω. Στο ζητάω σαν άντρας προς άντρα. Σαν άντρας προς άντρα. Αυτή η γυναίκα είναι η καταστροφή μου. Πρέπει να με βοηθήσεις. Πρέπει να με γλιτώσεις από αυτή. Θα κάνω κανένα έγκλημα και θα με κλείσουν μέσα. Πρέπει να με βοηθήσεις. Πρέπει να με απαλλάξεις από αυτή τη γυναίκα. Εγώ την πήρα, εγώ την έκανα άνθρωπο και αυτή με έχει χεσμένο. Δεν αξίζει να ζει, κατάλαβε το. Και αφού δεν μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει να είναι με μένα, δεν θέλω να είναι με κανέναν. Η δικιά μου ή κανενός. Έλα. Έλα. Άντρας είσαι κι εσύ. Μπορείς να με καταλάβεις. Δεν θέλω να το κάνω. Και εσύ κάνω ό,τι καταλαβαίνεις. Να κάνω ό,τι καταλαβαίνω. Ξέρεις τι καταλαβαίνω εγώ, σαλαμούρα, ε? Ξέρεις τι καταλαβαίνω? Για εκείνη τη διάρρηξη που έγινε πριν 5 χρόνια στα Λιώσα και φάγανε ένα γέρο,
Ξέρεις καλά, δεν τα έκανα εγώ, οι άλλοι τα έκανανε. Ναι, και ποιον θα πιστέψουν, εσένα ή εμένα. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Εγώ τη Θοδώρα να τη σκοτώσω δεν μπορούσα. Και εκείνη τη στιγμή αυτό αποφάσισα να κάνω. Αυτό ήταν το πιο σωστό, ρε παιδί μου. Θοδώρα! Θοδώρα, περίμενε! Παιδάκι μου. Πρέπει να σου μιλήσω, Θοδώρα. Ναι, τι. Πρέπει. Τι συμβαίνει. Λάμπρο. Λάμπρο. Τι συμβαίνει. Τώρα γιατί με κάνεις και τρομάζω. Θα μου πεις τι σημαίνει. Ο άντρας σου μου έχει πει να σε σκοτώσω. Τι. Ωραία, μπράβο. Πολύ ωραίο, πολύ καλό. Έχεις να μου πεις και κάτι ακόμα. Ο Δημήτρης. Ο Δημήτρης μου ζήτησε να σε σκοτώσω. Ο Δημήτρης. Και πού τον ξέρεις εσύ, τον Δημήτρη? Ήταν δικηγόρος μου. Δεν έχει αυτός το πράγμα. Έλα ρε Λάμπρο, ας την πλάκα τώρα. Άκουμε, άκουμε. Τι, τι να ακούσω. Μου ζήτησε να σε σκοτώσω. Ο Δημήτρης. Και εσύ πώς τα ξέρεις? Άσε τα απόσκεπα, γιατί. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ζήτημα είναι ότι θέλει να γίνει σήμερα. Σήμερα. Σήμερα δεν. Σήμερα το βράδυ. Εκεί που θα κοιμάστε τέλος πάντων. Θα μπουκάρω εγώ και καλά διαρρήκτης, θα γίνει ένα ταραβέρι και θα την πληρώσεις εσύ. Εγώ. Έλα ρε Λάμπρο, στην πλάκα. Θοδώρα! Μου ζήτησε να σε σκοτώσω, το καταλαβαίνεις, μου έδωσε λεφτά. Έλα, μη φοβάσαι. Τι να μη φοβάμαι. Έλα, ρε, σου λέω, μη φοβάσαι. Ό,τι και να θέλει αυτός, εγώ δεν θα το κάνω. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, δεν έχω χρόνο τώρα να σου εξηγήσω. Θα έρθω σήμερα εκεί, γιατί έχει κάτι για μένα και με κρατάει, ας πούμε. Αλλά όχι για διάρρηξη και τέτοια. Θα έρθω για να φάω αυτόν. Πού πας? Πού πας? Πού πάω? Κάπου πρέπει να πάω, έτσι. Κάτι πρέπει να κάνω. Έλα ρε, μη φοβάσαι, σου λέω. Όλα θα πάνε καλά. Θέλω λίγο να σκεφτώ. Έλα εδώ. Ηρέμησες? Τι να ηρεμήσω ρε Λάμπρο. Γιατί να θέλει να το κάνει αυτό? Ξέρω εγώ. Εμένα. Λέει διάφορα. Τι λέει? Δεν με νοιάζει τι λέει. Άκου. Πάμε να κάτσουμε κάπου. Να δούμε τι θα κάνουμε. Ε? Και τι της είπες δηλαδή? Ότι θα κάνεις τη διάρρηξη και ότι δεν θα σκοτώσεις αυτή όλα τον άντρα της? Και ότι? Δεν ξέρεις. Όχι, δεν ξέρω. Να μου πεις εσύ. Φοβότανε. Ήτανε λίγο σαν χαμένη, αλλά εντάξει. Την έψησα να είναι εκεί και να κάνει ότι δεν τρέχει τίποτα. Και δέχτηκε. Ναι. Είχε το φόβο της, αλλά τελικά δέχτηκε. Δηλαδή σου είπε εντάξει. Για εκείνο το συγκεκριμένο βράδυ σου είπε εντάξει. Ότι θα ήταν εκεί δηλαδή και θα κάνει ότι δεν ξέρει τίποτα. Μάλιστα. Και πήγες. Πήγα. Δηλαδή είχες αποφασίσει να τον καθαρίσεις. Έλα. Εντάξει. Εντάξει, έγινε.
Άσε το τηλέφωνο κάτω. Μωρό μου, να σου εξηγήσω. Να μου εξηγήσεις τι? Τι να μου εξηγήσεις? Προσπάθησε να μας κλέψει. Αυτός... Ξέρω τι προσπάθησε. Αυτή δεν ξέρω. Για μας το έκανα. Για σένα. Για μένα. Ναι. Για μένα. Για μένα. Αγάπη μου, ξέρεις πόσα λεφτά έχει αυτή η γυναίκα και ξέρεις τέλος πάντων ότι... Ότι... Τι? Ότι... Ότι... Τα έχεις βάλει εσύ στο χέρι για να τα διαχειριστείς, ε? Καμία σχέση. Απορείς που το ξέρω. Πάντα νόμιζες τους άλλους χαζούς. Πώς τα ξέρεις? Δεν τα ξέρω. Υποθέτω. Κι έχω δίκιο, ε? Δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς ότι η χείρα που έτσι κι αλλιώς δεν ήξερε που πάντα τέσσερα έδωσε όλα της τα λεφτά στον καλό της φίλο για να τα διαχειριστεί. Δεν ξέρεις τι λες. Κι ότι όπως αρμόζεις σε μια ερωτευμένη γυναίκα. Χωρίς αποδείξεις, χωρίς τίποτα, ε! Θεοδωρά, μπορώ να σου εξηγήσω? Θα ήθελα πολύ να δω τους τραπεζικούς λογαριασμούς σου. Ή μήπως τα έχεις σε θηρίδα. Μ' αφήνεις να σου εξηγήσω? Πάντως όπου και να τα έχεις, τώρα είναι δικά σου, ε! Τώρα που η Τζενούλα... Αγάπη μου, δεν είναι δικά μου, είναι δικά μας. Αγάπη μου, είσαι έξυπνος. Αλλά όχι όσο χρειάζεται.
Άσε μας ο εξήγηση. Λοιπόν, λέγε, ποιο είναι το σχέδιο? Λες στην αστυνομία ότι είχες δεσμό με την Τζέννη. Ότι το μάθα εγώ και έβαλα αυτόν τον ηλίθιο να τη σκοτώσει. Η Τζενούλα στο χώμα, εγώ στη φυλακή και εσύ με τα λεφτά. Ε! Τώρα γιατί λες βλακίες, ε! Και να σκεφτεί κανείς ότι σκότωσες τη μόνη γυναίκα που σε ερωτεύτηκε. Κόφτησαν τον εξής και δώσε μου το όπλο. Πρώτη φορά το σχέδιό του. Δεν σου πέρασε ποτέ από το μυαλό ότι ήθελα να συστήσει. Τσο. Όλες αυτές οι μαλακίες του τύπου να μπεις μέσα διαρρήκτης και να σκοτώσεις τάχα μου για λεφτά και όλες αυτές οι κουταμάρες. Δεν κατάλαβες τι βρωμούσανε. Τώρα τι μου λες δηλαδή. Σου λέω ότι αυτό δεν είναι στήσιμο ληστείας μεταφώνου. Αυτό είναι στήσιμο για να φανεί ότι είναι στήσιμο. Αχ, ρε. Αυτές οι φωτογραφίες σου λένε τίποτα. Τις βρήκαμε στο γραφείο του. Καλά. Αυτές είναι από το... Από το. Σαλαμούρα, αν τα βάλεις όλα κάτω, δεν είναι μια χαρά. Καλά, και πώς θα... Να σου εξηγήσω πώς. Αυτός, άκου, ήθελε να τις ξεφορτωθεί και τις δύο. Σκοτώνει την άλλη μάλλον για λεφτά και τα ρίχνει στη γυναίκα του. Και από ό,τι κατάλαβα, του γύριζε τάντερα. Σκοτώνεις τώρα εσύ την άλλη γιατί την πέρασες για τη γυναίκα του και έρχεται αυτός μετά εδώ πέρα και σε καρφώνει. Κοτσάρει και τις φωτογραφίες από πάνω και να ποιος έδωσε την εντολή. Και όλα αυτά περί δήθεν ότι μία μισούσε την άλλη και αυτά, κατάλαβες, Αλαμούρα. Ναι, μα εγώ. Εσύ μπήκες μέσα και τα έκανες μαντάρα. Εγώ. Εσύ και πήρες μπάλα και την άλλη. Όχι. Όχι. Και ήρθε ο άλλος, σε χτύπησε, αλλά του την έφερες από πάνω. Εγώ μόλις μπήκα μέσα, κάποιος με χτύπησε στο κεφάλι. Και όταν σηκώθηκα, ήταν και οι δυο. Δεν τους έφαγα εγώ. Αυτή τους έφαγε. Ποια, ρε. Η Θοδώρα. Ποια Θεοδώρα, ρε Σαλαμούρα, ποια Θεοδώρα. Αυτή ήταν στο αεροδρόμιο, έφευγε για τη Θεσσαλονίκη. Έχει άλλο θηρί. Εχ, καημένε Σαλαμούρα. Μια ζωή μαλάκας. Σαλαμούρας. Σαλαμούρας. Ποιος Σαλαμούρας. Πάει αυτός. Τι έγινε, παιδιά, εδώ. Γεια σιγά σιγά. Γεια με το καλό. Γεια σας. Είμαι ο αστυνομικός που έχω να λάβει την υπόθεση. Θοδώρα Λάμπρου. Χάρηκα, καθίστε. Ποια υπόθεση? Κανονικά έπρεπε να είσαστε στη Θεσσαλονίκη, ε? Ναι, και εκεί θα ήμουν αν δεν με είχατε ειδοποιήσει. Έγινε και αυτή η καθυστέρηση. Κάποια βόμβα, είπαν ότι έχει το αεροπλάνο, κάτι τέτοιο. Μετά με ειδοποίησατε εσείς. Έχει συμβεί κάτι? Καλά κάνετε που μας ειδοποίησατε. Πού το καταλάβατε? Ποιο? Δεν καταλαβαίνω. Εσείς ξέρετε, για πείτε μου. Όταν μας ειδοποίησαν για την καθυστέρηση, πήρα τηλέφωνο το Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ο σύζυγός μου. Μάλιστα, και. Για να τον ενημερώσω να μην ανησυχήσει. Δεν απαντούσε κανείς στο σπίτι. Έχει συμβεί κάτι? Συνεχίστε. Συνεχίστε. Δεν απαντούσε κανείς στο σπίτι. Το κινητό ήταν κλειστό. Και πήρα τηλέφωνο το διοικητή του τμήματος. Είναι οικογενειακός μας φίλος. Τον παρακάλεσα να στείλει κάποιον στο σπίτι για να δει αν συμβαίνει κάτι. Πολλές φορές ο νους μας πηγαίνει στο κακό. Τι έχει συμβεί? Δυστυχώς,
Δεν έχω καλά νέα για σας, κυρία Λαύρου. Closely to me now, my darling girl. There's one who's out to have you, and just his breath will burn your curls. Don't you fret, you needn't bother. Don't you fret, no. Here come the father, yeah. My roof, creeping across them shingles.